Καταρχήν, Στέλιο, πώς πέρασε αυτό το διάστημα της διακοπής? Από την άποψη ότι στην αρχή ήρθε η διακοπή, μετά έγινε συζήτηση για το αν θα οριστεί, μετά το πότε θα οριστεί η αγωνιστική. Και όλο αυτό το διάστημα, διότι εκτός ομάδας συζητήθηκε αρκετά το γιατί έγινε η διακοπή, το πότε θα γίνει η έκτη αγωνιστική, όλο αυτό. Ναι, ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα με αυτό που συνέβη. Αλλά εμείς μες στην ομάδα το μόνο που σκεφτόμασταν είναι να δουλέψουμε και να γίνουμε καλύτεροι. Τώρα το τι γίνεται εκτός ομάδας, εμείς έχουμε τα αυτιά μας κλειστά και το μόνο που κάνουμε είναι να δουλεύουμε στο γήπεδο και να εμφανιστούμε έτοιμοι όταν θα γίνει το παιχνίδι και η συνέχεια του πρωταθλήματος. Αλλάζει κάτι αυτή η αλλαγή? Όχι, δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι για μας. Είναι το ίδιο πράγμα. Είτε παίξουμε τώρα, είτε παίξουμε το Δεκέμβριο. Ούτε έχετε μπει στη διαδικασία να δείτε αν είναι πιο δύσκολο το πρόγραμμα με βάση αυτή την αλλαγή? Νομίζω ότι η ομάδα όλο αυτό το διάστημα και στη διακοπή και μέχρι τότε θα δουλέψει ώστε να είναι έτοιμη. Τώρα το πρόγραμμα σίγουρα θα είναι δύσκολο γιατί υπάρχουν αρκετά παιχνίδια, αλλά εμείς νομίζω ότι τότε θα είμαστε έτοιμοι. Απλά ο ΠΑΟΚ θα πήγαινε τώρα ως πρωτοπόρος. Θα μπορέσει αυτό το δίμηνο να κρατηθεί στην πρώτη θέση για να πάει πάλι ως πρωτοπόρος σε ένα τέτοιο ντέρμπι? Αυτό είναι στο χέρι μας. Αν εμείς δείξουμε καλό πρόσωπο μέσα στο γήπεδο και παίρνουμε τα παιχνίδια, παίρνουμε θετικά αποτελέσματα, αυτή τη στιγμή είμαστε πρώτοι. Είναι στο χέρι μας να είμαστε και τότε. Στο πρόγραμμα ακολουθούν 4 παιχνίδια στην Τούμπα, 2 για το πρωτάθλημα, 1 για την Ευρώπη και 1 για το κύπελλο. Είναι πλεονέκτημα για τον ΠΑΟΚ ότι έχει να δώσει σημαντικά παιχνίδια μέσα? Ναι, μέσα στο γήπεδο. Νομίζω ότι στο γήπεδο μας πάντα είμαστε καλύτεροι. Είναι το δυνατό μας σημείο και νομίζω ότι θα είμαστε σε καλή κατάσταση και θα κερδίσουμε αυτά τα παιχνίδια. Στέλιο, υπάρχει κόσμος που ακόμη αμφισβητεί τον ΠΑΟΚ. Παρότι είναι πρώτος, παρότι έχει κάνει και πολύ καλά παιχνίδια, υπάρχει αμφισβήτηση. Που λένε δεν θα αντέξει, δεν είναι πολλές επιλογές στο ρόστερ. Είναι και για εσάς μια ευκαιρία αυτό το διάστημα με τα συνεχόμενα παιχνίδια και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη να αποδείξετε το αντίθετο? Ναι, είναι στο χέρι μας να το αποδείξουμε αυτό. Έχουμε αρκετά παιχνίδια και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο. Και νομίζω ότι μόνο εμείς είμαστε αυτοί που μπορούμε να αποδείξουμε ότι ο ΠΑΟΚ αξίζει να βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Τα πιο πολλά παιχνίδια ήταν εντυπωσιακή, πετύχατε μεγάλα σκορ. Στο τελευταίο χάσατε ίσως και απρόσμενα. Τι θεωρείς, αν το ζήτησατε κιόλας, ότι ήταν το πιο μεγάλο μάθημα από το παιχνίδι της Γαλλίας? Σίγουρα δεν ήμασταν ο τίτλος του φαβορί, νομίζω εμένα δεν μου αρέσει. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε, δεν δουλέψαμε νομίζω όπως θα έπρεπε, δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι. Και πιστεύω ότι σε τέτοια παιχνίδια στο μέλλον θα είμαστε πιο έτοιμοι και πιο σοβαροί για να τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί όμως έγινε αυτό, γιατί δεν δουλέψατε όπως θέλετε? Δεν δουλέψαμε μέσα στο γήπεδο. Όχι την προηγούμενη εβδομάδα, όλη τη βδομάδα ήμασταν στις προπονήσεις, δουλέψαμε πάνω στο παιχνίδι, αλλά μέσα στο γήπεδο είμαστε συγκεντρωμένοι. Και δεν δείξαμε αυτό το πρόσωπο που δείχναμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Για το συγκεκριμένο πάλι παιχνίδι, είναι η Γκινκάμπινγκ πρώτη ομάδα που παίζει τον ΠΑΟΚ, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, με τον τρόπο που ο ΠΑΟΚ έχει παίξει τους άλλους αντιπάλους. Σας μπλόκαρε καθόλου αυτό? Δηλαδή το γεγονός ότι ήταν μια ομάδα που πίεσε πολύ, είχε πολλά τρεξίματα, έκανε πράγματα που κάνει ο ΠΑΟΚ με τις υπόλοιπες ομάδες. Ναι, είναι μια ομάδα όπως είπες και εσύ, αλλά νομίζω ότι άμα εμείς ήμασταν αυτοί που έπρεπε και κάναμε εμείς το δικό μας το παιχνίδι όπως θα έπρεπε, νομίζω ότι δεν θα είχαμε κάποιο πρόβλημα. Δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι όπως σας είπα και πριν και νομίζω ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο μειονέκτημα. Σας έκανε σε πελάτες την πρόκληση αυτή. Ναι, σίγουρα θα ήμασταν τώρα, θα είχαμε οι 4-6 βαθμούς και γίνει κάπου θα ήμασταν πιο πίσω. Αλλά τώρα αυτό έγινε και εμείς κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Από το καλοκαίρι στην προετοιμασία, οι περισσότεροι παίκτες εκφράζανε την πεποίθηση ότι ο φετινός ΠΑΟΚ θα είναι καλύτερος από τον περσινό. Παρότι το ρόστερ αποδυναμώθηκε. Το βλέπετε αυτό πλέον μετά από 3 μήνες που είστε μαζί, που έχετε από αυτό που ξεκίνησε η προετοιμασία? Και τι είναι αυτό που κάνει τελικά τον ΠΑΟΚ, αν το θεωρείς και εσύ, να είναι καλύτερος από πέρυσι? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς όλα τα παιδιά και πέρυσι και φέτος θέλουμε ο ΠΑΟΚ να ήταν υψηλά. Πέρυσι τα πράγματα δεν πήγανε όπως θα θέλαμε. Φέτος νομίζω ότι δουλεύουμε λίγο διαφορετικά. Ο κάθε προπονητής έχει δική του φιλοσοφία. Και μέχρι στιγμής νομίζω ότι πραγματικά στο πρωτάθλημα είμαστε πάμε πολύ καλά. Τώρα είναι στο χέρι μας να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την πορεία και θα φανεί στο μέλλον. Τι είναι αυτό όμως που κάνει τη διαφορά σχέση με πέρυσι, ο τρόπος που δουλεύετε? Νομίζω ότι ο τρόπος που δουλεύουμε πιο πολύ μέσα στο παιχνίδι, γιατί όπως είπα, ο κάθε προπονητής έχει δική του φιλοσοφία και μέσα και έξω από το γήπεδο. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται σε κάθε παιχνίδι. Στέλιο, επειδή είναι σε μια φάση που και στους στόχους δεν έχει παιχνίδια που μπορεί να χαλαρώσει. Δηλαδή και στο πρωτάθλημα πρέπει να τα χτυπήσει όλα τα μάτς,
Στο κύπελο το ίδιο, γιατί έχει ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Στην Ευρώπη το ίδιο. Μπορείτε να αντέξετε σε αυτούς τους ρυθμούς? Και ίσως στο μυαλό σας τελικά υπάρχει μια ιεράρχηση στόχων? Λέτε, ξέρω εγώ, πρώτα πρωτάθλημα, μετά Ευρώπη, μετά κύπελο ή κάτι άλλο? Νομίζω ότι όλα τα παιδιά θέλουν να φτάσουμε όσο το δυνατόν γίνεται και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο και στην Ευρώπη όσο πιο ψηλά γίνεται. Από εκεί και πέρα, με τη δουλειά που θα κάνουμε στις προπονήσεις και μέσα στα παιχνίδια, νομίζω ότι θα φανεί κατά πόσο ο ΠΑΟΚ θα μείνει ψηλά στους στόχους του. Πιστεύω ότι όλοι θα δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό, σε όλα τα παιχνίδια και στις προπονήσεις, γιατί πάντα από την προπόνηση ξεκινάει και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά στο τέλος. Για να συμπληρώσω την ερώτηση του Κώστα, φέτος δεν ακούγονται τόσο φωνές για το πρωτάθλημα συγκριτικά με πέρσι. Ακούστηκαν σε μία-δύο συνεντεύξεις με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη συνέντευξη του Δημήτρη του Παπαδόπουλου. Η δική σου αίσθηση όσον αφορά τους στόχους ονομαστικά? Ναι, συμφωνώ με αυτό που είχε πει ο Δημήτρης. Αλλά νομίζω ότι προτιμότερο είναι να δουλεύουμε μέσα στο γήπεδο κάθε μέρα όσο καλύτερα γίνεται και από εκεί και πέρα, άμα αξίζουμε πραγματικά αυτό το πράγμα, νομίζω θα το κατακτήσουμε. Στέλιο, και πέρσι βασικός τέλεχος με πολύ περισσότερα παιχνίδια και φέτος θέλεις να δείξεις πολλά. Θέλω να ρωτήσω όμως, ο συναγωνισμός, ο ανταγωνισμός στην ομάδα είναι πιο αυξημένος φέτος σε σύγκριση με την περσινή σεζόν ή συμβαίνει το αντίστοιχο? Ή πέρυσι κάτι περισσότερο ανταγωνισμό? Τι δική σου εξήγηση, τη δική σου όψη? Νομίζω ότι ο ανταγωνισμός πάντα, όταν υπάρχει ανταγωνισμός, αυτό είναι καλό, γιατί βελτιώνεσαι όλο και περισσότερο για να έχεις μια θέση στη βασική δεκάδα. Τώρα το πόσο, άμα ο ανταγωνισμός ήταν πέρσι πιο μεγάλος ή φέτος πιο μικρός, νομίζω ότι δεν έχει καμία σημασία, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει ένα υγιής ανταγωνισμός στην ομάδα, αυτό κάνει καλό. Παίζεις και δεξιά στην άμυνα. Φέτος από κάποια στιγμή και μετά στη θέση εκεί αγωνίστηκε ο Γιάννης Κόνδρας. Έκανε μερικά πολύ καλά παιχνίδια. Είναι τώρα στην Εθνική. Πώς το βλέπεις? Σκέφτεσαι ότι και εσύ με μια σταθερή πορεία 5, 10, 15 αγώνων θα φτάσει στην Εθνική και είναι στόχος? Ναι, σίγουρα είναι ένα στόχος η Εθνική ομάδα για όλους τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα, πρώτα απ' όλα είμαι χαρούμενος που κατάφερε και είναι στην Εθνική ο Γιάννης και αυτό δείχνει ότι όποιος προσπαθεί και δουλεύει θα στο τέλος παίρνει αυτό που αξίζει. Και εγώ μέσα από τη δουλειά, από την προπόνηση και από τα παιχνίδια θέλω να γίνομαι καλύτερος και γιατί όχι κάποια μέρα να κληθώ κι εγώ στην Εθνική. Στέλιο, πέρυσι είχες πάρει τον τίτλο του παίκτη αποκάλυψη της χρονιάς. Παρότι η χρονιά δεν ήταν τόσο καλή για τον ΠΑΟΚ με βάση τους αρχικούς στόχους. Αν έλεγε κάποιος τι έβγαλε ο ΠΑΟΚ φέτος, σίγουρα θα αναφερόταν σε σένα. Αυτό σου δημιουργεί ένα επιπρόσθετο βάρος για φέτος? Πιστεύεις ότι καμιά φορά μπορεί και οι κριτικές να είναι λίγο παραπάνω αυστηρές για σένα? Δεν είναι κάτι ούτε που με φοβίζει ούτε που με αγχώνει. Ίσα-ίσα μου δίνει και άλλα επιπλέον κίνητρα να γίνομαι ακόμα καλύτερος και κάθε χρόνο να παρουσιάζω ένα καλύτερο εαυτό και να βελτιώνω πράγματα στα οποία είχα προβλήματα την περασμένη χρονιά.